Μόνο για την αποπληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους, οι Έλληνες χρειάστηκε να δουλέψουν τις μισές ημέρες του χρόνου. Ο Νίκο Ρογκάκο είναι δίπλα μου και θα μα δώσει τα στοιχεία. Και γι' αυτό ακριβώ δεν πηγαίνουν τα νοικοκυριά και ο δανεισμό αυξάνεται και σε καταναλωτικά δάνεια αλλά και στι κάρτε. Έτσι λοιπόν έχουμε 177 μέρε που δουλεύουμε μόνο για του φόρου και τι εισφορέ. 184 ημέρε ήταν πέρυσι, αλλά λίγο καλύτερα. Είχαμε αύξηση σε έσοδα από φόρου και εισφορέ κατά 1,9%. Αξίζει όμω να δούμε και το μεγάλο μέγεθο του κράτου, διότι τα στοιχεία τα ποιοτικά είναι εξαιρετικά από την μελέτη του ΚΕΦΙΜ. Το μέγεθος του κράτου στην Ελλάδα έγινε στην 158 θέση από τι 165 Νίκο. Το ρυθμιστικό περιβάλλον στι τράπεζε εργασιακά και επιχειρηματικότητα είναι στην 93η θέση, ενώ ακολουθούν το κράτο δικαίου στην 48η, στο ισχυρό νόμισμα η θεση ενω ακολουθουν το κρατο δικαιου το 48 η στο ισχυρο νομισμα η προσβαση μα 65η και στο διεθνέ εμπόριο 17η θέση. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσει στο κράτο. Λιγότερο κράτο, περισσότερη επιχειρηματικότητα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ρογκάκο.